Αποφορτισμένος από το βάρος της δραματικής περιπέτειας που έζησε στους 6 μήνες της απαγωγής του, ο Μιχάλης Λεπιδάκης ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα για να καταδείξει για μία ακόμη φορά τη μεγαλοψυχία που τον διακρίνει, ζητώντας από το δικαστήριο να κρίνει με επίοικια τους κατηγορουμένους που εμφανίζονται μετανιωμένοι και ο ίδιος ένιωσε ότι του συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες στιγμές που πέρασε στο διάστημα της αρπαγής του. Ζητώντας την άδεια του δικαστηρίου, κατέβασε στιγμιαία τη μάσκα που φορούσε και απευθύνθηκε στους δικαστές. «Δείτε με, είμαι πολύ καλά σήμερα και επιτρέψτε μου να πω πώς νιώθω. Σας παρακαλώ, ιδιαίτερα για αυτούς τους κατηγορούμενους που έχουν δείξει μεταμέλεια, δείξτε και εσείς επιοίκεια στον καταμερισμό της ποινής». «Όπως ένιωθα, αυτό είπα. Αυτό που έκανα είναι πράγματι ένα στοιχείο ανθρωπισμού. Είναι άνθρωπος». Νωρίτερα στη διάρκεια της αφήγησης, όσον έζησε τους μήνες που παρέμεινε στα χέρια των απαγωγέων, αναφέρθηκε σε 3 από τους καταδικαστέντες. Τον αποκαλούμενο παππού, στον ιδιοκτήτη της μάντρας όπου εντοπίστηκε και διασώθηκε από τους αστυνομικούς, αλλά κυρίως τον αποκαλούμενο Ευγένιο. Ήδη σήμερα από την κατάσταση του ίδιου του κ. Λεπιδάκη αναδείχθηκε η προσωπικότητα, αναδείχθηκε ο τρόπος που αντιμετώπισε αυτή την υπόθεση, αναδείχθηκε η μεταστροφή, αν θέλετε, του ανθρώπου αυτού αμέσως και μετά την είσοδό του στην πράξη. Λίγο αργότερα, ωστόσο, ακολούθησε το ξεκάθαρο μήνυμα του αδελφού του Μανώλη Λεπιδάκη, ο οποίος κατέθεσε για το χρονικό των διαπραγματεύσεων με τους απαγωγείς, ώστε κανείς να μην παρερμηνεύει τη στάση της. «Δόξα τω Θεώ, ο αδελφός μου γύρισε ψυχικά και σωματικά υγιή. Θα ήταν άλλη η στάση μας τελείως αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Αυτό ας είναι ένα σαφές μήνυμα προς τον καθένα». Εντύπωση προκάλεσαν οι επίμονες ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης στο Μιχάλη Λεπιδάκη για το αν πιστεύει ότι οι απαγωγείς είχαν εσωτερική πληροφόρηση για το ταξίδι του στο εξωτερικό και όλες τις κινήσεις του από το στενό επαγγελματικό είτε φιλικό περιβάλλον του. «Και εμένα θα με απασχολεί για καιρό. Το θεωρώ ακραίο ενδεχόμενο και δεν θέλω να το πιστέψω». «Προκάλεσα το δικαστήριο να σηκωθεί ο κατηγορούμενος τον οποίο εκπροσωπώ, να τον δει, να μας πει αν ταιριάζει στο ύψος και φυσικά η φωνή. Πράγμα που ο κύριος Λεπιδάκης προς τιμήν του τίμια είπε ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει και φυσικά ότι αυτός που ήταν δίπλα του δεν ταιριάζει απόλυτα στα χαρακτηριστικά του κατηγορουμένου που εκπροσωπώ. Γι' αυτό το λόγο έγινε και αυτή η, αν θέλετε, κατά αντιπαράσταση, αν θέλετε, συνομιλία του κατηγορουμένου με τον κύριο Λεπιδάκη». Πρωτόδικα και οι 12 κατηγορούμενοι που βρίσκονται στο εδόλιο καταδικάστηκαν σε πολυετής καθήρξης από 11 έως και 26 έτη.